Ένα αστείο είναι κάτι πολύ σοβαρό, έλεγε ο Τσόρτσιλ, και ο σκοπός ενός αστείου δεν είναι να μειώσει κάποιον, αλλά να του θυμίσει πως είναι μειωμένος ο Όρουελ. Το χιούμορ είναι ο πιο σύντομος δρόμος από έναν άνθρωπο σε έναν άλλο, έλεγε και ένας από τους κριτσογράφους του Σαρλί Επτό, του σατυρικού περιοδικού της Γαλλίας που δέχτηκε τρομοκρατική επίθεση το 2015. Στο ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου, είδαμε συνεντεύξεις με τους κριτσογράφους του Σαρλί Επτό πριν την τρομοκρατική επίθεση, αλλά και μετά. Ενώ βλέπουμε παράλληλα πως το χιούμορ συνδυάζεται με τον πολιτικό ακτιβισμό και πως μπορεί να λειτουργήσει σαν μέσο αντίδρασης για την καταπολέμηση της μυσαλλοδοξίας και του φανατισμού. Στη συζήτηση που ακολούθησε με το ακροατήριο, όλοι επικεντρώθηκαν στο κατά πόσο αποδοτικό μπορεί να είναι τελικά το χιούμορ για να σταλούν τα μηνύματα. Ενώ οι περισσότεροι εξέφρασαν την αγωνία τους γύρω από την τρομοκρατία και τις εξελίξεις στη Βόρεια Κορέα. Εμείς συζητήσαμε με τον Στέλιο Κούλογλου για το ρόλο του ως ευρωβουλευτής, την ιστορία και τις διαπιστώσεις του για το κατά πόσο οι πολίτες είναι μέτοχοι του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Να ακούσουμε τι μας είπε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου. Θα ξεκινήσω με την γνωμοδότησή σας που είχε γίνει πριν από λίγους μήνες δεκτή και πάει για ψήφιση για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά τη διαφορά. Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες αυτής της εισήγησης? Και τι σημαίνει για μας όλους αν ψηφίσετε? Εμένα η δράση μου έχει επικεντρωθεί στην προστασία των whistleblowers, των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Διότι θεωρώ ότι είναι οι σύγχρονοι ήρωες της εποχής μας, γιατί συχνά βάζουν σε κίνδυνο καταστρέφουν την καριέρα τους, βάζουν σε κίνδυνο την οικογένειά τους, συχνά και την ίδια τους τη ζωή, προκειμένου να πούν αλήθειες που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Και κάνω μια προσπάθεια να μπορέσουν να αλλάξουν νομοθεσία και να προστατεύονται. Να διευκολύνονται δηλαδή οι άνθρωποι που θέλουν να πούν την αλήθεια, αλλά διστάζουν, να προστατεύονται, να έχουν και νομική προστασία και οικονομική προστασία και ψυχολογική υποστήριξη, γιατί τραβάνε τα πάνδυνα. Σας δίνω ένα παράδειγμα πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα έχουμε σε εξέλιξη το σκάνδαλο Νοβάρτης. Το σκάνδαλο Νοβάρτης κόστησε στο ελληνικό δημόσιο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα προηγούμενα χρόνια και συνέβαλε στο ποσοστό που συνέβαλε στην χρεοκοπία της χώρας και στην κρίση. Αυτή τη στιγμή το σκάνδαλο αυτό το μαθαίνουμε πράγματα και θα διελευκανθεί λόγω της δράσης δύο whistleblowers, δύο μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που έχουν τεθεί υπό προστασία και αποκαλύπτουν στοιχεία και μπαίνουν και άλλοι. Εάν αυτό είχαμε ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, θα διευκολύνονταν και άλλοι άνθρωποι να μιλήσουν και για το σκάνδαλο Λοβάρτης και για άλλα σκάνδαλα. Αν οι προτάσεις μας υλοποιηθούν στο σύνολό τους, ασφαλώς θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και στην Ελλάδα το πλαίσιο είναι τελείως ανεπαρκής, δεν προστατεύονται παρά μόνο μία κατηγορία υπαλλήλων και όχι όλοι. Και αυτό πάρα πολύ ενημέρει. Για να προστατευτούν πρέπει να προστατευτούν και οι εργαζόμενοι στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα και πρέπει η προστασία να είναι πλήρης. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στην ελληνική νομοθεσία θα πρέπει για να γίνει κανείς να ονομαστεί μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος δεν πρέπει να έχει εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Μα αν δεν έχεις εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν την ξέρεις κιόλας. Πρέπει να έχεις εμπλοκή και να σου δίνεται απαλλαγή από τις πιθανές ποινικές ευθύνες με κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι λες όλη την αλήθεια και δεν κρύβεις τίποτα. Δεύτερον, ότι συνεργάζεσαι πλήρως με τις αρχές. Και από τη στιγμή που το κάνεις αυτό πρέπει να υπάρχει μια ποινική διευκόλυνση και συγχρόνως και οικονομική υποστήριξη και ψυχολογική υποστήριξη και προστασία. Πριν από λίγους μήνες είχε έρθει και στα Γιάννενα ο Επίτροπος για τη Μετανάστευση και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που κάνουν για να έρθουν οι πολίτες πιο κοντά στην Ευρώπη. Μας έκαναν δύο ερωτήσεις, μία στην αρχή και μία στο τέλος. Ρωτάνε πόσο ξέρουμε τις δράσεις της Ευρώπης και πόσο τις ξέρουμε αφού τελειώσει η εκδήλωση. Πάντα τα αποτελέσματα είναι πολύ μικρά, ειδικά στην αρχή και λίγο ας πούμε αυξάνονται στο τέλος. Σε όλους την αίθουσα έχει δοθεί αίσθηση ότι υπάρχει ένα κέντρο αποφάσεων και όλοι εμείς που
δεν φτάνει σε εμάς τίποτα. Και πρέπει, ας πούμε, να γίνει μια τέτοια εκδήλωση για να καταλάβουν κάποιοι και κάπως να ενημερώσουν και όλους τους άλλους. Αυτό πώς θα λυθεί, πώς το βλέπετε? Υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης για αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης, ιδίως στη χώρα μας, δεδομένου ότι εμείς ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Ασχολούμαστε με το αν ο ναζισμός είναι ίδιος με τον κομμουνισμό, τι συνέβαινε στο παρελθόν όταν στην εξουσία ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής κτλ. Φυσικά πρέπει να συζητούνται και ιστορικά θέματα, αλλά εδώ πέρα δεν μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα, είμαστε λίγο, βράζουμε στο ζουμί μας. Μια από τις προσπάθειες που έχω κάνει είναι να, ακριβώς να μάθουν οι νέοι ιδίως, που με ενδιαφέρουν και πάρα πολύ, να μάθουν παραδείγματος χάρη ότι υπάρχουν διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, όχι ΕΣΠΑ, τα οποία διευκολύνουν την οικονομική δράση ανθρώπων, νέων ανθρώπων που θα ήθελαν να ξεκινήσουν επιχειρήσεις, να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να μάθουν πώς δουλεύουν. Έχω κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα. Αυτό είναι παραδείγματος χάρη και διαπίστωσα και από αυτές την περιοδία ότι δεν ξέρουν πολλά πράγματα οι νέοι και πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη πληροφόρηση. Αυτό το παρατηρείτε δηλαδή στη χώρα μας, δεν γίνεται το ίδιο και στο εξωτερικό? Εμείς έχουμε το θέμα. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε μόνο εμείς. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει χάσει την ελεκτική της δύναμη. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν σε άλλες χώρες, υπάρχουν μηχανισμοί αξιοποίησης των ευκαιριών πιο αποδοτική από ότι οι δικοί μας μηχανισμοί. Παραδείγματος χάρη, πολλοί δήμοι εδώ στην Ελλάδα, πολλοί δήμαρχοι στην Ελλάδα είναι δήμαρχοι με καθαρά επαρχιώτικη νοοτροπία, κοιτάνε τη μικροεκλογική τους πελατεία, μικρορουσφέτια στο τοπικό επίπεδο, αντί να αξιοποιήσουν προγράμματα. Αντίθετα, υπάρχουν άλλοι δήμαρχοι οι οποίοι είχαν ανοιχτό μυαλό, είχαν μια ευρωπαϊκή κουλτούρα και νοοτροπία και αυτοί κατάφεραν και αξιοποίησαν τα προγράμματα. Δυστυχώς πάσχουμε σε αυτό το κομμάτι και έχουμε ελλείψεις και δεν, παρότι έχουμε μεγάλη οικονομική κρίση και πραγματικά μεγάλη οικονομική κρίση, δεν αξιοποιούμε όλες τις ευκαιρίες. Οπότε και λίγο φταίμε και εμείς σε αυτό το κομμάτι. Ασφαλώς. Ναι, ασφαλώς φταίμε και εμείς. Φταίμε όλοι. Φταίει όλο το σύστημα. Δεν είναι θέμα κάποιων ανθρώπων. Είμαστε γενικά, πάντα η Ελλάδα δεν ήταν, είχε μια απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό έχει να κάνει, είναι και γεωπολιτικό ζήτημα. Είναι μακριά, είναι η γλώσσα, είναι η ιστορία, όλα αυτά. Και άρα δεν είμαστε στο κέντρο της Ευρώπης και δεν αξιοποιούμε τις ευκαιρίες. Υπάρχουν βέβαια χώρες που επίσης είναι μακριά, αλλά επειδή μπήκανε με ένα πιο φρέσκο πνεύμα ή με μεγαλύτερη κίνητρο να πετύχουν. Παραδείγματος χάρη οι χώρες της Βαλτικής ή ακόμα και η Ρουμανία με την Βουλγαρία. Ξέρετε, όταν είσαι φτωχός, έχεις κίνητρο να πετύχεις και αυτό σε κάνει να δράσεις καλύτερα. Εμείς, κατά κάποιο τρόπο, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, είχαμε παραπευθεί στις δάφνες μας και στα ευρώ μας και δεν κάναμε πολλά πράγματα και μας ήρθε, γι' αυτό και πέσαμε κάποια στιγμή από τα σύννεφα, αλλά με θόρυβο, με γδούπο. Είστε και δημοσιογράφος, είστε και ευρωβουλευτής. Από πού πιστεύετε ότι μπορείτε να προσφέρετε περισσότερο, έτσι βλέποντας και τις δύο πλευρές? Στην πραγματικότητα κάνω αυτό που έκανα πάντα. Δεν έχω αλλάξει. Πώς τα προλαβαίνετε όλα? Ναι, όπως είδατε σήμερα, κάνω και ταινίες καινούργιες, γράφω βιβλία. Και στην πραγματικότητα από ένα διαφορετικό τόπο και όργανο κάνω την ίδια δουλειά. Εξακολουθώ και λέω τη γνώμη μου, λέω την αλήθεια, δεν αποκρύβω πράγματα και θεωρώ ότι προσπαθώ να βοηθήσω τη χώρα. Έχω κάνει πάρα πολλές δράσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεδομένου ότι στην Ελλάδα η δημοσιογραφία είναι σε μεγάλη κρίση και ηθική και οικονομική, θα ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολο να κάνω αυτά που έκανα παλιότερα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα τα νούμερα, τα οικονομικά είναι απαγορευτικά για να γίνει μια εκπομπή σαν το ρεπορτάζ Γονεσίνο, το οποίο ήταν μια εκπομπή που κάθε επεισόδιο της είχε 6 μήνες δουλειά. Είχε ταξίδια, άρα κόστησε πολύ. Από τη νέα θέση έχω αυτές τις δυνατότητες. Υπάρχει μια οικονομική άνεση την οποία δεν την αξιοποιώ για να πλουτίσω, αλλά την αξιοποιώ για να κάνω πράγματα, όπως είναι η ταινία την οποία χρηματοδότησα και όπως είναι άλλα πράγματα, οι εκδηλώσεις που κάνω. Και άρα θεωρώ ότι από ένα διαφορετικό μετερίζει
αγωνίζομαι για τις ίδιες ιδέες που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια, η δημοκρατία και το μέλλον της χώρας και των νέων ανθρώπων της. Μελλοντικά, από την Επιτροπή Ανάπτυξης, μπορείτε να μας πείτε κάτι που σχεδιάζετε, κάτι που θα προτείνετε, κάτι άλλο? Η Επιτροπή Ανάπτυξης, στην οποία είμαι αντιπρόεδρος, ασχολείται βασικά με τις χώρες του τρίτου κόσμου, τις επανάπτυκτες χώρες. Και εκεί παίρνουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες. Τελευταία έχω πάρει παραδείγματος χάρη την πρωτοβουλία για κάποιες χώρες της Αφρικής πάρα πολύ φτωχές, όπως είναι η Σιέρα Λεόνε, που έχουν πληγεί η πρωτεύουσα Σιέρα Λεόνε, υπέστηκαν κατολιστήσεις με τραγικά αποτελέσματα, και έχω κάνει μια σειρά από ενέργειες να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες. Είναι μια άλλη πτυχή της δραστηριότητας, δεν αγγίζει τόσο πολύ την Ελλάδα παρά εμέσως. Δεδομένου όμως ότι και εμείς έχουμε υπάρξει πάρα πολύ φτωχή χώρα, δεν θέλω να το ξεχάσουμε αυτό. Χάρη σε αυτή τη δράση μου απονεμήθηκε ένα βραβείο ως τον τρίτο δικαιότερο πολιτικό της Ευρώπης, το οποίο ήταν μια ηθική ικανοποίηση. Ελπίζω να καταλάβω καλύτερες θέσεις την επόμενη φορά. Να πούμε δύο λόγια για το βιβλίο σας. Το βιβλίο είναι 70 περίπου διηγήματα, αφηγήσεις αν θέλετε, σε πρώτο πρόσωπο, με αρχή, μέση και τέλος. Είναι συγκινητικές ιστορίες, είναι αποκαλυπτικές ιστορίες, είναι ορισμένες αστείες ιστορίες που αποκαλύπτουν, συνθέτουν το πάζλ της δικτατορίας. Είναι η μορφή της προφορικής ιστορίας που δεν παρεβάλλεται τόσο πολύ ο συγγραφέας, αλλά αφήνω τους ανθρώπους να πούνε τη δική τους ιστορία. Και θεωρώ ότι είναι καλό και για τους παλιότερους να ξαναθυμηθούν τι συνέβαινε επί δικτατορίας, και κυρίως για τους νέους, για να μάθουν τι εστί να ζει κανείς κάτω από δικτατορικό καθεστώς, γιατί φυσικά πολλοί το ξεχνάνε ή δεν το γνωρίζουν. Περνάνε τα χρόνια, φεύγουν οι παλιότεροι και πρέπει και οι νεότεροι να γνωρίζουν τι συμβαίνει. Πολύ περισσότερο όταν γίνεται μια προσπάθεια συντονισμένη τα τελευταία χρόνια αλλαγής της ιστορίας, παραποίησης της ιστορίας και οριοποίησης της δικτατορίας ή των συνεργατών των Γερμανών παλιότερα. Αυτή η προσπάθεια δεν πρέπει να περάσει, πρέπει να την ανακόψουμε, και νομίζω ότι το βιβλίο από αυτήν την άποψη είναι αρκετά επίκαιρο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.